Λέει, για πες τιμές. Λέει, άμα σου κάνω το αυτό σκέτο, 30 ευρώ. Άμα σου κάνω το αυτό με το αυτό το από πίσω, 200 ευρώ. Άμα σου κάνω τρεις ώρες αυτό και αυτό και αυτό και εκείνο και το άλλο και αυτό και εκείνο, 1000 ευρώ. Βγάζει αυτός από την τσέπη 100.000 ευρώ. Τα κουμπάει επάνω, λέει, δεν θέλω το αυτό, το εκείνο, το άλλο, θέλω το πίδημα του μνημονίου. Είδε τα 100.000 κοπέλα, σου λέει, αυτό είναι. Κάθεται την πλακών, και από εδώ την πλακών, και από εκεί την πλακών, για πίσω την πλακών, για πάνω. Σηκώνεται, παίρνει τα 100.000 και πάει να φύγει. Του λέει, το κορίτσι που πας, τα λεφτά. Του λέει, στο πίδημα του μνημονίου, τα λεφτά είναι βανικά. Και όση ώρα σε πηδούσα, τρέχαν και οι κόκκι που θα έρθουν να σπάρω αύριο. Αυτό λέγεται το πίδημα του μνημονίου που ζούμε τώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν πρόκειται, κυρία μου, να ξεχρεώσουμε ποτέ. Αλλά υπάρχει ένα σημείο, κυρία μου, που δείχνει ότι και αυτοί οι ίδιοι μέσα στο Πασόκ περνάνε τον παθόν του στον τάραχο. Ότι και αυτοί οι ίδιοι αυτό που κάνουν μέσα τους το αρνούνται. Αλλά το ψυχολογικό πρόβλημα του βιαστή δεν ενδιαφέρει πολύ τον βιαζόμενο. Η αλήθεια όμως είναι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να λέμε τα σεκασίκα και την τρίχα τρίχα, ότι μέσα σε ένα χρόνο, θα το δείξω εγώ. Δες ο Πάγκαλος τι μαλλί είχε και δες πώς έγινε πριν και μετά. Άσπρισε το μαλλί του. Δεν φαίνεται καλά, αλλά άσπρισε. Ο Λοβέρδος, δώσε, δώσε. Δες πώς ήτανε, πώς μπήκε. Δες πώς έγινε. Ραγκούσης, δες πώς μπήκε. Δες πώς έγινε. Βενιζέλος, δες πώς μπήκε. Δες πώς έγινε. Αυτός είχε προηγούμενα στεναχώριες. Ο Χρυσοχοίδης, τα μαλλιά εστιάζουν, παιδιά. Χρυσοχοίδης. Χρυσοχοίδης. Πώς μπήκε, αν μπράβο. Δες πώς έγινε. Το ανάποδο είναι. Παπανδρέου, μου το κάνανε ανάποδο. Και Παπανδρέου, έτσι μπήκε ή έτσι βγήκε. Θα δούμε τώρα. Σωστό ήταν. Έτσι ακριβώς έγινε. Άσπρισε ο Γιώργος και δεν άσπρισε τη χαρά του. Και αυτό το λένε φίλοι και εχθροί. Ότι παλεύει, παλεύει. Αλλά και ότι ευθύνεται, ευθύνεται. Αλλά τα λάθη της τωρινής κυβέρνησης θα μας τα αποκαλύψει η επόμενη. Ο μόνος ο οποίος δεν άσπισε αλλά μαύρισε. Έτσι ήτανε. Και καινούρια παρακαλώ. Έτσι έμεινε. Οι φίλοι λένε ότι δεν άσπισε γιατί δεν προλαβαίνει να σπίσει από το τρέξιμο. Και οι εχθροί λένε δεν χρειάζεται να σπίσει αυτός. Έχει σπίσει όλη η Ελλάδα. Οπότε ας μην και ένας μαύρος. Λένε οι άλλοι. Μας γέρασε το Πασόκ σε ένα χρόνο, κυρία μου. Ώρες, ώρες, κυρία μου. Βλέπω κάτι βίντεο εκεί που βλέπω, λοιπόν, σε αυτά τα βίντεο που σας έλεγα πριν ότι παρακολουθώ. Βλέπεις ένα πλάνο. Δεν λέει τίποτα από κάτω. Βλέπεις μια είδηση. Βλέπεις αυτή την είδηση. Αλλά δεν στο πλάνο. Την αποκτία υλοποίησης και προόδου 24 μεγάλων κυβερνητικών δράσεων για τον εξορθολογισμό του δημοσίου τομέα αναλαμβάνει ο Θεόδωρος Πάγκαλος. Μάλιστα. Επειδή κλαίγεται ο Πάγκαλος μέσα, μην το παίρνει το βίντεο εκεί, ότι του έχει παρεμβολιά του Ραγκούση, του δίνουν τάχα μου ότι κάτι κάνει αυτό παραπάνω και του βλέπεις να βγαίνει από το Μαξίμου, που αν δεν ήταν το Μαξίμου πίσω εκεί. Δεν έχει συνέστηση ότι βγαίνει από ψυσταριά, από ταβέρνα. Σαν κάτι παλιούς μπεκρίδες. Έχει ψιλορευτεί και στις κολόνες απάνω. Και λες μέχρι να φτάσει την πόρτα θα το κάνει με το κουτουσούλι. Δεν μπορεί. Μα δεν το βλέπει. Ο δραστήριος. Με την ακρίβεια των καιρών, σε λίγο οι άνθρωποι θα αρχίσουν να κλέβουν. Τι, κλέψαν κιόλας, τι! Κλέψανε 500 σουβλάκια από ψυταριά, 15 κιλά κρέας, 9 κιλά φέτα, 30 κιλά ελαιόλαδο. Και τελευταίο περιστατικό στην περιοχή στα Βαρβάσινα, έκλεψαν μια κατσαρόλα που μέσα η γυναίκα, η νοικοκυρά, είχε φτιάξει τη φάπ. Κλέψαν κατσαρόλα με στη φάπ. Μαγείρευε η γυναίκα, εσύ πήρε το στη φάπ. Το καταλαβαίνει, θα μαγειρεύουμε security, το καταλαβαίνει. Τα παίρνει τηλέφωνο και αστυνομία εκεί! Στείλτε μου ένα να μαγειρέψω γιατί έχω όμως γαράκι με πατάτες! Τώρα πάζω τις κατσαρόλες, κυρία μου. Γι' αυτό μην κρατάτε πράγματα σπίτι, τα απαραίτητα, τα απολύτως απαραίτητα. Και τα ψυγεία δεν χρειάζεται να είναι γεμάτο. Τα στέλνω από τα κανάλια να ελέγχουν τι έχει μέσα το ψυγείο. Αφλάδι, αγγούρι. Γιατί μόνο ένα αγγούρι. Τελείωσα, τα άλλα. Τελείωσαν τα άλλα. Τα έφαγε τα αγκούρια ο άνθρωπος στο λογαριασμό, θα σου δώσει. Άκου πορεία δημοσιογράφη, γιατί μόνο ένα αγκούρι. Για μια ώρα ανάγκης. Μπορεί να λείπει ντομάτα, να μην φας τα αγκούρι. Το αγκούρι είναι πάντα απαραίτητο.
Το αγγούρι, από ό,τι καταλαβαίνω, κάνει καλό σε πάρα πολλά πράγματα. Ακριβώς. Το αγγούρι είναι καλό και το κρατάμε. Είναι και ωραίο, ρε παιδί μου, έρχεται ένας ληστής, ανοίγει το ψυγείο και βλέπει ένα αγγούρι μόνο του. Το παίρνει το υπονοούμενο, το καταλαβαίνει. Πού πιστεύετε μπορεί να χρησιμεύσει ένα κολοκυθάκι? Στις δύσκολες στιγμές. Τα κολοκυθάκια χρησιμεύουν στο να σε καλύψουν προσωρινά μέχρι να βρεθεί το αγγούρι. Είναι για λίγη ώρα, δεν είναι για πάντα. Ερωτήσεις γίνονται, απαντώ. Τι να κάνω. Εγώ φταίω. Σε τι μπορεί να χρησιμεύει το κολοκυθάκι? Να γέλασες. Κάτσε να σου πω τα δυστάρεστα τώρα. Θα γίνει και αναδιαμόρφωση του χρέους. Δεν βγαίνει το πράγμα. Και όταν λέει ο Καρατζαφέρης θα γίνει αναδιαμόρφωση, άλλαξε τον όρο αναδιάρθρωση, που είναι το ακροδεξιό χέρι του τέος σοσιαλιστικού Πασόκ, θα συμβεί. Γιατί ο Καρατζαφέρης έχει αυτή τη στιγμή αυτόν τον ρόλο. Δεν μπορεί να τα λέει ο Πεταλωτής, βάζουν τον Καρατζαφέρη σε συνεννόηση. Το έγραψε και το βέτο, ήπια αναδιάρθρωση του χρέους. Γράφει, δηλαδή πτώχευση σε δόσεις. Διότι ναι, μεν ανέβηκαν τα έσοδα Σεπτεμβρίου και πανηγυρίζουν τα κανάλια, αλλά ο στόχος για αυτό το οκτάμινο συνολικά ήταν. Πάμε να τα βλέπουμε κανονικά. Την κατάσταση επιδεινώνει η υστέρηση των εσόδων, που το οκτάμινο αυξήθηκαν 3,3 εναντί ετήσιου στόχου 13,7%. Περιμέναν να εισπάσουν 13,3 και πήραν 3,3. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Θέλαν 13 και πήραν 3. Αν προσθέσουμε, δε κυρία μου. Και όλες, γιατί εμείς πρέπει να κάνουμε τις δικές μας πράξεις, όχι αυτές που κάνουν τα κανάλια. Πολύ καλή αυτή η ανακοίνωση εσύ, παρεμπιπτόντως, και να βάλουν και δημοσιογράφοι τα πράγματα στέστος. Απαράδεκτο στέστος. Φαινόμενο αποτελεί η εμφάνιση δημοσιογράφων, κυρίως σε ραδιοτηλεοπτικά μέσα ενημέρωσης, ως ιονή κυβερνητικών εκπροσώπων. Το εποπτικό όργανο δεοντολογίας της Ένωσης Συνδιακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών θεωρεί ότι πρωταρχικό καθήκον είναι η αντικειμενική λοιπόν, ενημέρωση. Λοιπόν, ευκαιρία να πω ότι εγώ αυτούς τους δημοσιογράφους δεν τους βάζω ποτέ μέσα όταν λέω δημοσιογράφος. Ακριβώς τους ίδιους εννοώ που εννοείτε κι εσείς. Άρα λοιπόν να ξέρουν οι δημοσιογράφοι, όταν θέλουν να μιλήσουν, το κανάλι αυτό, το τσαντήρι αυτό είναι ανοιχτό και για αυτούς. Εδώ τους περιμένω, όπως και όλους. Μιλούν λοιπόν οι δημοσιογράφοι για πρώτη φορά ανοιχτά για φερέφωνα της κυβέρνησης και των κυβερνήσεων γενικότερα. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τη δική μας αρνητική, κυρία μου. Κερδίσανε 4 δις ευρώ από το να σου κόψω μισθούς, περικοπές κτλ. Αλλά πόσα δις? Σύνολο 3,7 δισεκατομμύρια ευρώ, όσο δηλαδή και οι περικοπές σε επιδόματα μισθούς και συντάξεις. Δηλαδή τι κάνανε? Πήραν 4 δις από τους μισθούς και δεν μπορέσαν να ελέγξουν τα έξοδα στο κράτος και χάσαν 3,7 δις. Δηλαδή πήραν τα λεφτά αυτά από σένα για να πληρώσουν την ανικανότητά τους να περικόψουν τις πατάλες. Είναι που υπήρχε το σχέδιο του Γιώργου. Ενώ παράλληλα δίνουν και 7 δις στις τράπεζες για να δώσουν δάνεια περαίωση στον ελληνικό λαό. Συμφωνήσαμε με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών να υπάρξει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, μια συμφωνία με κάθε τράπεζα χωριστά. 7 δις. Και η αλήθεια είναι ότι δίνουν τα λεφτά αυτές στις τράπεζες. Για ποιο λόγο? Η κάνουλα είναι ανοιχτή, η δεξαμενή είναι άδεια, είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Διότι η δεξαμενή είναι άδεια. Και η αλήθεια είναι ότι οι τράπεζες δεν έχουν ρευστό. Ξαναδίνουν λεφτά στις τράπεζες και εσένα θα σε δανείζει η τράπεζα με τα λεφτά που πήρε από το κράτος για να τα ξαναδώσει το κράτος με τη μορφή δανείου. Δηλαδή θα τρελαθούμε, κυρία μου. Δηλαδή μισό λεπτό, κυρία, μισό λεπτό, κυρία, μισό, θα τρελαθούμε στην χώρα αυτή. Ο άλλος δεν έχει πελάτες και δεν τι έκανε στο εστιατόριο. Δεν τι έκανε. Ορίστε. Καλά. Βάζει κούκλες και κάθεται για να βλέπει ο κόσμος απ' έξω και να νομίζει ότι έχει κόσμο. Το πιστεύεις? Σε λίγο αυτό το σχέδιο θα γίνει στα εστιατόρια. Θα περάσει από το πολύ κόσμο και δεν θα είναι μέσα στην τηλεόραση τίποτα. Γιατί στις παρέες πια, καθώς λιγοστεύουν αυτοί που θα έχουν να πληρώσουν, θα φτάνει ένας μόνος του, θα έχει να πληρώσει, θα πάει να τρώει μόνος του και θα παίρνει κούκλες για παρέα. Θα γράψει ένα παλιό κείμενο, θα το πω την άλλη Τρίτη. Και πού να δεις, κυρία μου, αυτά που έρχονται. Όλα θα τα πούμε σήμερα, μισό λεπτό, παιδιά. Γιατί είπαμε, μέσα στη ζωή είναι όλα. Ξεκίνησε η Τατιάνα, σωστά, μισό λεπτό, τώρα θα γίνει έξι. Και ακόμα βασικά πράγματα της λείπουν από την εκπομπή της. Πώς θα κάνει τη δουλειά στο κορίτσι? Να είναι έστω κάπου εκεί. Αυτό, εγώ ένιωθα καλά. Μια χαρά ήμουν εγώ. Χαρτομάτιλα δεν έχουμε πάρει εδώ στο Σταρ ακόμα. Μα πού είμαστε, αξίζει να το ζεις και να είναι χαρτομάτιλα. Για όνομα της Παναγίας. Για δείτε χαρτομάτιλα. Χαρτομάτιλα δεν έχουν πάρει ακόμα. Επιτρέπετε να κλαίνουν άνθρωποι να μην υπάρχει μέσα ένα κολοχαρτομάτιλο? Προχώρα! Έτσι και έλεγε στα σπίτια σου, λέει, χωρίς χαρτομάτιλα, όπως έλεγε και η πλούσια στους 10 μικρούς μίτσους. Απόψε κλαίμε στη Στατιάνα με χαρτομάτιλα. Ναι. Τη Τατιάνα δεν είναι όποια και όποια.
Είναι στέλεχο. Είναι συγκλονιστικό πάντως κάτι που σημαίνει με τον κύριο Λάτσιο. Είναι πολύ σπάνιο, Λεωνόρα, να βρίσκεις έναν στέλεγχο, έτσι μιλάμε για ένα στέλεγχο. Ένα στέλεγχο. Σταματάει το στέλεγχο του στέλεγχου. Δεν υπάρχει καμία κλίση εκδοχή. Το στέλεγχο, πού το έχει ακούσει, αυτή είναι η φιλιππινέζικη προσέγγιση. Αυτά τα ελληνικά που πέφτουν έτσι ανενδίαστα από εδώ, από εκεί, τι χρειάζεται. Ο μπαμπάς της Άννας Βύση, ο κύριος Νέστορας Βύση. Ο Νέστορας Βύση. Λυπάμαι πραγματικά για αυτούς τους κύριους, οι οποίοι προσέλεω της δημοσιότητας. Προσέλεω της δημοσιότητας. Όπως λέμε σπορέλαιο, ηλιέλαιο, πετρέλαιο. Προσέλαιο της δημοσιότητας. Προς πετρέλαιο της δημοσιότητας. Οι οποίοι αυτοί όλοι μέσα στην τηλεόραση κάνουν έσχοι. Κάνουν ανήθικες προτάσεις στα κορίτσια για να βρουν μια θέση στο χώρο και να διεισδύσουν και αυτές δεν τρέπονται πριν. Οι ανήθικες προτάσεις είναι, εγώ προσωπικά τις έχω δεχτεί από τους ανθρώπους που υποτίθεται έχουν γνωριμίες. Εποτίθεται. Όχι ένα ποτίθεται, εποτίθεται. Εποτίθεται λοιπόν. Εποτίθεται. Ότι εάν ήρθε το Πασόκ, όταν ειδήγε το γνώθος αυτόν, εποτίθεται, τι ήξερε θα μας οδηγούσε στο δούνο του έλεο. Μέσω έξω. Και τελικά, το σχέδιο που είχε το Πασόκ, ποιο ήτανε, στο μνημόνιο γραμμένο. Το οποίο ήρθε έτοιμο από τους δανειστές. Κυρία μου, διάβαζα άρθρο του Γιώργου Δελαστίκ πως η Ουγγαρία τους έγραψε. Και να το πιστεύει κανείς, δεξιά κυβέρνηση, μετά από 8 χρόνια σοσιαλιστικής κυβέρνησης, έχοντας προκαλέσει νεύρα σε όλη την Ευρώπη. Τι έκανε λοιπόν η κυβέρνηση, η Ορμπάν εκεί στην, πώς το λένε, ανακοίνωση έκτακτης φορολογίας στους 0,45 στα καθάριστα. Έριξε έκτακτη φορολογία 5,2% στα συμβόλαια ασφαλιστικών εταιριών και έκτακτη φορολογία 6% στις χρηματιστηριακές εταιρείες και μάλιστα τα εκατομμύρια που χρειαζόταν μέσα στον πρώτο χρόνο. Χωρίς να κουμπίσει τίποτα από τον κόσμο, χωρίς να περικόψει ένα μισθό, τίποτα. Πήγε το συντελεστή φορολόγηση 10% στις μερικές επιχειρήσεις και ξανά πήραν αέρα όλοι. Τις τράπεζες δεν τις πειράζαν οι σοσιαλιστές στην Ουγγαρία γιατί ελεγχόντουσαν από ξένες τράπεζες και είχαν υποχρεώσεις. Όχι, κυρία μου, που έχουμε σηκώσει εδώ σημαία το αδιέξοδο στο μνημόνιο και διαλύει το κοινωνικό συστός. Όχι, κυρία μου. Κλειστό, συνεχίστε από πάνω. Κλειστό. Συνταξιαρχών, κοιτάξτε. Αυτό γίνεται όλη μέρα. Κάντε κόμμα. Κλείνει. Κλείνω με, κλείνετε, κλείνω. Τα κλείνω. Δεν μπορώ. Έκλεισα. Θα κλείσω. Και μιλάνε σήμερα για γιορτές στο Πασόκ. Γιορτάζει ένα χρόνο και η προσφορά του είναι. Ότι θα χαθούν άλλες 120.000 θέσεις εργασίας βέβαια. Το επόμενο εξάμεινο. 145 και όχι 120 είναι η επίσημη ανακοίνωση. 145.000 άνεργοι είναι το δώρο του Πασόκ και το δεύτερο ημίχρονο. Περισσότεροι από 1 εκατομμύριο είναι πλέον στη χώρα μας οι εργαζόμενοι που απασχολούνται με ατομικές συμβάσεις εργασίας. 1 εκατομμύριο άνεργοι, άλλοι 145 βγαίνουν και 1 εκατομμύριο είναι με ατομικές συμβάσεις εργασίας. Δηλαδή, ό,τι συμφωνήσουμε και τελειώσαν οι συλλογικές συμβάσεις. Υπάρχουν προτάσεις, κύριε μου, να βγούμε από το διέξοδο. Υπάρχουν. Έχω μια πρόταση για την κυβέρνηση να βρει λεφτά να σηκώσει και τους πεθαμένους και να τους παίρνει λεφτά για τη ΔΕΗ, για την εφορία και όλα αυτά. Παιδιά, έλεος, δεν γίνεται. Έλεος. Όχι, έλεος. Έστω σωστά. Σηκώστε λοιπόν και τους πεθαμένους, να τελειώνουμε. Πάρτε και από αυτούς, να τελειώνουμε. Δώστε. Το 73,6% των ερωτηθέντων δήλωσε πως θα έφευγε από την Ελλάδα. Το 73,6% των ερωτηθέντων νέων θα έφευγε από την Ελλάδα. Αυτό είναι το έργο σας. 74% των νέων θέλουν να φύγουν από τη χώρα αυτή που θέλουν να μείνουν. Και η κυβέρνηση είναι ότι η κατάσταση είναι ωραία. Δηλαδή, μπορεί να περνάμε δύσκολα, αλλά είναι και αυτό το ωραία. Να πάρουμε αυτό το ωραία και να το παίζουμε. Δηλαδή, ο καθένας ωραία. Δηλαδή, η κατάσταση είναι ωραία. Τι ωραία. Αυτό θα κάνουμε όλη μέρα, θα παίζουμε. Τι ωραία. Θέλω να μου λες από μέσα σου το ωραία, σαν να λες άσχημα. Πώς λένε, ξέρεις πόσο, όταν θες να πεις άσχημα, μπορεί να το πεις το ωραία. Πώς είσαι, ωραία. Πες το καλέ, να δω. Το ωραία. Ωραία. Αυτό είναι ωραία. Θέλω να είναι άσχημα. Ωραία. Αυτό είναι ωραία και ερωτηματικό. Ωραία ή... Ωραία. Αυτό είναι σωστό. Οι Έλληνες λοιπόν είχαν κάνει τα κουμάντα τους, κυρία μου. Κανονίζανε να πάρουν, αλλά κάντε υπομονή. Θα καταστραφεί ο πλανήτης, θα ηρεμήσουμε. Και ο Παπανδρέου και όλοι μαζί.
Πόσο θέλει ακόμα πλανήτη κατά θα νομίζει. Στα επόμενα 3,7 δισεκατομμύρια χρόνια από όπου έχουμε φέρνει ακόμα. Πόσο πολύ.